Εσύ είσαι εδώ. Φέρε να δούμε τη φωτογραφία. Όχι, δεν πειράζει, χάλια είναι. Πράγματι, πολύ χάλια. Και η δική μου συνταυτότητα είναι η χειρότερη. Τι μας έλεγες λοιπόν για τη δίαιτα? Τίποτα, μωρέ. Την παράτησα. Όλα εκνευρίζεται όταν μιλάει η δίαιτα ο Λάζαρος. Πέτρο, έλα να με βοηθήσεις να ανεβάσουμε ένα δοχείο λάδι για το μαγαζί. Μα έχουμε λάδι, δεν χρειαζόμαστε. Θα χρειαστούμε κι άλλο, ξέρω εγώ τι λέω. Άντε, πήγαινε. Ωραία, πότε όλα. Λατζαρέ. Λοιπόν, ο ψευτή δεν τραπέζε. Άσε με να σου πω. Σε βάλαμε στο σπίτι μας, σε κάναμε φίλο μας. Σου δείξαμε εμπιστοσύνη και εσύ μας δουλεύεις. Σε παρακαλώ. Νομίζεις πως θα είχε για μας διαφορά αν ξέραμε ότι είσαι μουσουλμάνος ή βουδιστής? Γιατί η Κριστίνα θα είχε. Γι' αυτό μας γέμισες ψέματα. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Οι γονείς της είναι από την πόλη. Εκεί. Τη δεκαετία του 60 τους έδιωξαν. Έχασαν όλοι τους την περιουσία. Και τώρα μας θεωρεί όλους υπαίτιους. Αυτά είναι δικαιολογίες. Ξέρεις πόσες φορές προσπάθησα να της το πω. Και πόσες φορές έκανα πίσω. Δεν μπορώ να το χωνέψω, ρε. Πως τόσο καιρό μας δουλεύεις. Συγγνώμη, έχεις δίκιο. Αλλά δεν θέλω να τη χάσω. Τι φοβάσαι? Σ' αγαπάει. Αγαπάει τον Πέτρο. Άμα της πω ότι με λένε Μουράτ, δεν πρόκειται να με ξαναδεί. Γι' αυτό δεν πίνεις και δεν τρως χοιρινά. Και όλο βρίσκεις δικαιολογίες. Και τώρα, τι θα κάνεις? Πόσο θα το τραβήξεις ακόμα? Πλησιάζει η ώρα. Θα της τα πω όλα. Νομίζω ότι και εμένα αυτό το ψέμα δεν με βαραίνει. Μην της πεις τίποτα. Βοήθησέ με. Αυτή για πάρτι σου, ε. Έφερε τα πάνω κάτω. Λίγες μέρες ακόμα και όλα θα ξεκαθαριστούν. Δεν θέλω να την κοροϊδεύεις. Τη Χριστίνα την νοιάζομαι. Δεν θέλω να την κοροϊδεύω κι εγώ. Μόνο για λίγες μέρες. Την αγαπάω, Λάζαρε. Πιο πολύ για την ίδια μου τη ζωή. Θέλω να το ξέρεις αυτό. Το πιστεύω. Έτσι μου λέει η διέστησή μου. Για χάρη της θα σου πάσω. Μόνο για χάρη της. Γιατί την ξέρω. Αν μάθει την αλήθεια θα καταρρεύσει. Υπάρχει και κάτι άλλο που πρέπει να σου πω. Αφού τώρα πια τα λέμε όλα. Ο Σερχάν που ήρθε προχθές στο μαγαζί σου είναι θείος μου. Τι είπες, ρε? Και η τούρτα που έφτιαξε το Σάββατο ήταν για το δικό μου αραβόνα. Δηλαδή, εμείς ξεκινήσαμε να έρθουμε στον αραβόνα σου. Έχω κάνει λάθη και κάνω και τώρα. Αλλά... Αναρωτιέμαι αν υπάρχει τίποτα αληθινό σε σένα, Μουράτ. Υποφέρω, Λαζαρέ. Σε θεωρώ φίλο μου, γι' αυτό σας λέω αυτά. Με έβαλε σπίτι σου και σου είπα ψέματα. Συγγνώμη. Έλα, πάμε τώρα. Άντε να ανεβάσεις ένα δοχείο. Μη μας αρχίσουν τις ερωτήσεις. Έπρεπε να έρθεις στον Αραβόνα. Μου έλειψες. Πολύ. Μέχρι τελευταία στιγμή είχα την ελπίδα ότι θα έρθεις. Καλύτερα να έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Μετά από τόσα που έχουν συμβεί, δεν πατάω σε γάμους και τέτοια. Δεν κινδυνεύει από σένα αυτός ο Αραβόνας. Πέτρε, κινδέν. Σέι. Ο Ηλές είναι σου, λέντι μου. Και βαλαμεί μπράκτα ατσίκονους.
Πάει καιρός τώρα που το κουβαλάω μόνος μου. Δεν τολμώ να μιλήσω σε κανέναν. Τι, πες μου. Παίζω θέατρο για να μην πληγώσω τη Μελέκ. Μουράτλα ελγισί βάρμα. Νεαρδέν μιλιόρουσον. Φάρκετι. Είπες τίποτα στη Μελέκ? Ποτέ. Μη σου ξεφύγει καμιά κουβέντα. Τι λες τώρα? Φοβάσαι με την παρατήσει? Τρέμω. Ήθελες όμως να γίνει ο Αραβώνας. Ναι, γιατί το ήθελε η Μελέκ. Το περίμενα από παιδί. Και γιατί ελπίζω ότι ο Μουράτ θα τιμήσει το λόγο του και θα μείνει κοντά της. Και πιστεύεις ότι θα είναι ευτυχισμένη μαζί του? Θα είναι. Θα γίνει. Οι άντρες περνάνε μια κρίση. Θα περάσει και ο Μουράτ τη δική του. Μέσα στο γάμο θα στρώσει. Και θα γίνει όπως πριν. Να προσέχεις. Αυτή τη φορά δεν θα χαθούμε. Μη μου λες τέτοια. Καλύτερα να μην περιμένω τίποτα. Όχι, θέλω να... Σε παρακαλώ. Καλύτερα έτσι. Θα αντέξω πιο καλά όταν μάθω ότι παντρεύτηκε στη Γερμανίδα. Πουνλαρέκι μου σοϊλόρ. Η γη όλτσουλου κλάρα. Ρούλα. Φίλιππε. Γεια. Τι κάνεις, είσαι καλά? Μια χαρά είμαι. Δεν σου φαίνεται. Έχεις πιει? Δεν έχω πιει, όχι. Βρωμάς. Τόσο χάλια είναι η κατάσταση. Είχα πάει πάνω. Την τελευταία φορά που σε είδα νόμιζα ότι την είχες ξεπεράσει. Προσπάθησα να πείσω τον εαυτό μου. Και, τα καταφέρνεις? Πότε ξεγελίαμε, αλλά μετά είναι χειρότερα. Πάνω που ανέβηκες, τι έγινε? Τα είπατε? Δεν ανέβηκα να μιλήσουμε, μια απορία είχα. Ρουλά, ποιος είναι ο γκωμένος? Άρχισες πάλι τα παρανοϊκά σου. Αμφιβάλλεις ότι υπάρχει γκωμένος? Δεν ξέρω. Την παρακολουθούσα 2 μέρες, την έτρεχα από πίσω στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Σίγουρα υπάρχει. Είσαι καλά? Δεν την έπιασα, αλλά υπάρχει σίγουρα. Σκέφτηκα να βάλω κάποιον να την παρακολουθεί συνέχεια. Τι είναι αυτά που κάνεις? Καλά δεν τρέπεσαι λίγο? Φιλιππέ, σύνελθε. Εσύ ξέρεις, πες μου ποιος είναι. Παράτα με, σου είπα. Σε παρακαλώ, Ρούλα! Δεν αντέχω άλλο, θέλω να ηρεμήσω. Ποιος είναι? Άκου να δεις, έχει αρχίσει και μου τη δίνει πολύ αυτή η κατάσταση. Ένα μόνο πράγμα θέλω να μάθω. Υπάρχει, ναι ή όχι? Ναι, λοιπόν, υπάρχει. Εντάξει, ευχαριστημένος. Τον έχεις δει εσύ, τον ξέρεις? Σου είπα όχι. Ποιος είναι από τη σχολή, είναι από το πανεπιστήμιο, είναι δάσκαλος, είναι καθηγητής, στο διάλο είναι! Δεν ξέρω! Να μην ξαναεμφανιστείς μπροστά μου και να μην με πάρεις ούτε τηλέφωνο!